ο λόγος για τις γαλλικές εκλογές και τον απολογισμό τους. Όταν τελείωσαν οι εκλογικοί γύροι, βγήκε ένας από τυχόν υποψήφιος, ο Αρί Γκιενό, ο οποίος είναι γκολιστής, ντεγκολικός, και απέτυχε. Και κατήγγειλε την επομένη των εκλογών, της εκλογής του Μακρόν, ότι υπήρχε σενάριο από υψηλά ιστάμενους κύκλους, το οποίο αποφασίστηκε για να προωθήσουν τον Μακρόν και να κάψουν όλους τους άλλους. Και κύριο θύμα ήταν ο Φιγιόν, αλλά και όλοι οι άλλοι. Και ανέφερε το συγκεκριμένο «Le cercle de la raison». Είναι μία λέσχη η οποία κάθε μήνα συγκεντρώνει την ελίτ, την οικονομική, την πολιτική, την πολιτισμική της Γαλλίας σε δείπνα. Δείπνουν και αποφασίζουν. Και ότι αυτό έγινε ένα σενάριο, το τι έγινε είναι ένα σενάριο που αποφασίστηκε από τον κύκλο του ορθού λόγου. Λοιπόν, επάνω σε αυτό... Ο Μάνος είχε κάνει ένα κύκλο ορθού λόγου. Ναι. Θέλω να πω ότι τέτοιου είδους κύκλοι υπάρχουν άπειροι και υπήρχαν πάντοτε, ουδέν κενών υπό τον ήλιο. Υπήρχαν μασονικές στοές, λέσχες των ελίτ, πάσης φύσεως, αλλά ταυτόχρονα και λέσχες της αριστεράς με τις δικές, τα δικά της δείπνα. Δεν τίθεμαι εκτός αυτής της συλλογιστικής. Το ενδιαφέρον είναι πώς αυτό πέρασε. Το αποτέλεσμα πέρασε. Δεν έχει σημασία πώς σχεδιάστηκε. Μπορεί να σχεδιάστηκε, δεν το αποκλείω. Αλλά όλοι, ο καθένας έκανε το σχεδιασμό του. Ποιος δεν τον έκανε. Λοιπόν, από όσα είπαν οι δύο προηγούμενοι ομιλητές, συγκρατώ ως σημαντικό ότι το αποτέλεσμα είχε πλήθος από απρόβλεπτα σημεία. Τίποτα δεν είχε προβλεφθεί από πριν. Όλες οι προβλέψεις διαψεύστηκαν, αλλά συγκρατώ επίσης ότι δεν έχουμε μπει, η Γαλλία δεν έχει μπει σε μία νέα σταθερότητα. Αυτό ελείπει. Είμαστε σε μία κατεξοχήν ρευστή κατάσταση. Η ρευστότητα που διαπιστώθηκε συνεχίζεται. Μαγματική, είπε ο Μιχάλης και έχει δίκιο. Θέλω να πω ότι με την εκλογή του Μακρόν δεν έχει λυθεί τίποτα. Να πούμε κάτι τελείωσε, μπήκαμε σε μια νέα φάση, νέα σταθερότητα, κάτι έχει λυθεί. Όλα συνεχίζουν να είναι στον αέρα. Και θέλω να επισημάνω 5 και ένα σημείο. 6 σημεία. 5, αλλά είναι 5 και ένα. Τα οποία τα χαρακτηρίζω όλα ως με τον όρο μυστήριο. 5 μυστήρια συν ένα. Ένα είναι το πρώτο, ο Μακρόν, η εκλογή Μακρόν. Ο Μακρόν, 6 μήνες προτού εκλεγεί πρόεδρος, είναι ζήτημα αν του δίνανε 2% οι προβλέψεις. Είναι ένα μυστήριο. Πώς το 2% έγινε πλειοψηφία, σαρωτική. Βεβαίως ήταν αυτό που ήταν, αλλά με δεδομένο αυτό που ήταν, υπουργός στην κυβέρνηση του Ολάντ, παρόλα αυτά οι προβλέψεις σταματούσαν στο 2%. Χωρίς ουσιαστικό πρόγραμμα, με γενικολογίες και αερολογίες, το βασικό του πλεονέκτημα είναι η φθορά όλων των άλλων. Δηλαδή αυτό που λένε πρόεδρος παρντεφό, πρόεδρος εν ελλείψη άλλου. Όλοι οι άλλοι έχουν φθαρεί. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και πρέπει να δούμε τώρα τι είναι αυτό που ακριβώς έχει φθαρεί. Δεν υπάρχει από τον Μακρόν, δεν υπάρχει κάποια θετική πρόταση. Αλλά υπάρχει ότι εμείς θα τα κάνουμε καλά, θα είμαστε ευέλικτοι, θα αυτό. Αλλά κάτι συγκεκριμένο. Να, αλλά ο κόσμος είναι γεγονός ότι τον προτίμησε γιατί όλα τα άλλα είχαν φθαρεί. Και βέβαια υπήρχε ο κίνδυνος της Λεπέν. Η φθορά των άλλων και ο κίνδυνος της Λεπέν, τα οποία λειτουργήσαν υπέρ του Μακρόν.
ενδιαφέρον είναι να δούμε από ποιες δυνάμεις στηρίχθηκε. Λοιπόν, ο Μακρόν προσέλκυσε προσωπικό από τη δεξιά, κυρίως από το κέντρο, το λεγόμενο κέντρο δεξιά, αλλά ακόμα πιο πολλούς από το σοσιαλιστικό, από τη δεξιά του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Και πολύ νέους, ενώ οι ηλικιωμένοι κρατήθηκαν σε κάποια απόσταση και σε κάποιο βαθμό πιο πιστοί στα σχήματα τα παλαιά. Φυσικά, η εκλογή Μακρόν είναι αποτυχία της αριστεράς, αλλά είναι και αποτυχία της δεξιάς. Ξέρετε, υπάρχει ένα χαρακτηριστικό. Οι άνθρωποι αυτοί, όπως ο Φιλίπ, ο Πρωθυπουργός και οι υπόλοιποι υπουργοί, όλοι αυτοί, οι περισσότεροι από αυτούς, έχουν διατελέσει στα πολιτικά γραφεία κάποιων βουλευτών. Ξέρετε, οι σύμβουλοι, οι τεχνικοί σύμβουλοι, ονομάζονται στην γλώσσα της αγοράς ΣΕΡΠΑ. ΣΕΡΠΑ έχει ενδιαφέρον η ιστορία της λέξης. ΣΕΡΠΑ είναι οι οδηγοί στο Νεπάλ που σε πηγαίνουν στα Ιμαλάια, που σε πηγαίνουν από τα δρομάκια, τα μονοπάτια μέχρι το Everest. Όχι το τυροπιτάδικο, Λοιπόν, η ΣΕΡΠΑ λοιπόν ήρθαν στα πράγματα. Είναι η επανάσταση των ΣΕΡΠΑ. Και βεβαίως, όπως είπε ο Μιχάλης, άνθρωποι που ήταν σύμβουλοι στα γραφεία των υπουργών αποτείναξαν την κυδαιμονία και πήραν τα πράγματα στα χέρια τους, αλλά είναι γεγονός ότι είναι με ανώτερο μορφωτικό επίπεδο από μεσαία στρώματα και πάνω και φυσικά λείπει οποιαδήποτε λαϊκή παρουσία. Είναι η spin doctor στην πλέρη της. Ναι. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο σημείο. Απέτυχαν τα δύο άκρα, η αριστερά και η δεξιά. Και μπήκαν στη μέση οι λεγόμενοι εξορισμού ΣΕΡΠΑ, ειδικοί, να μας φτάσουν στην κορφή. Αλλά κανείς δεν ξέρει από ποιο δρόμο. Ένα μόνο πράγμα ξέρει, ότι αποδοκιμάστηκε το ενδεχόμενο της ρήξης με τη Γερμανία και το να αναλάβει ο κίνδυνος της ρήξης. Προτιμήθηκε δηλαδή η αλλαγή μέσω από την κορυφή, μέσω προσέγγισης με τη Γερμανία. Είναι μια άλλη μέθοδος. Θα δούμε τι θα αποδώσει. Δεύτερο σημείο, κατέρευσε, το λέμε αυτό, το δικοματικό σύστημα. Όμως δεν κατέρευσε συμμετρικά, κατέρευσε ασύμμετρα. Δηλαδή κατέρευσε κυρίως από την αριστερή πλευρά. Διότι το Σοσιαλιστικό Κόμμα σαρώθηκε και κατέβηκε στο 8%. Πασοκοπήσε. Ναι, ενώ η δεξιά κράτησε τις δυνάμεις στο 20%. Είναι λιγότερο από όσο θα είχε, αλλά πάντως είναι ένα ευπρεπές ποσοστό. Άρα, το κόστος του Μακρόν το φέρει κυρίως οι ψήφοι που πηγαίναν στην αριστερά και ειδικότερα στο Σοσιαλιστικό Κόμμα. Τηρουμένων των αναλογιών, η επιχείρηση Μακρόν θυμίζει την επιχείρηση Ζισκάρ Ντεστέν. Το 1974 σας θυμίζω ένα πράγμα. Στον πρώτο γύρο της προεδρικής εκλογής, ο Ζισκάρ πήρε 32%. Πρώτος ήρθε ο Μιτεράν με 43%. Και υπήρχε ο Γκολικός που ήταν ο Σαμπάντελ μας, ο οποίος πήρε 15%. Στο δεύτερο γύρο, τα 32 και 15 έδωσαν τη νίκη στον Ζισκάρ και έχασε ο Μιτεράν. Λοιπόν, ο Μιτεράν είχε 43%. Η αριστερά μετά την περίοδο της προεδρίας του Μιτεράν, μέχρι την εποχή του Φρανσουά Ολάντ, συγκέντρωνε 55%. Και τώρα το σύνολό της συγκέντρωσε 27-28%. Δηλαδή υπάρχει κατάρρευση στη λαϊκή ψήφο της αριστεράς. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Και υποστηρίζω μια άποψη, ότι ό,τι γίνεται στη Γαλλία και οι προοπτικές υπάρχουν,
έχει ως επίκεντρο το χώρο της αριστεράς. Δηλαδή, οι αριστεροί ψηφοφόροι, εάν φεύγουν από την αριστερά, είναι αυτό που συμβαίνει στο χώρο της αριστεράς. Δηλαδή, εκεί είναι η μήτρα των εξελίξεων. Γιατί οι δεξιοί παραμένουν στο δικό τους χώρο. Οι δεξιοί είναι που μετακινούνται, οι αριστεροί είναι που μετακινούνται και δίνουν τη νίκη, είτε τη δίνουν στην αριστερά, είτε τη δίνουν στο κέντρο ή στην κεντροδεξιά. Οι μετακινούμενοι ψήφοι. Δηλαδή, αυτοί που προβληματίζονται περισσότερο από όλα για το μέλλον είναι οι αριστεροί. Αυτοί είναι. Με τις μετακινήσεις του δίνουν τη νίκη από εδώ ή από εκεί. Το τρίτο σημείο, λοιπόν, είναι τι συμβαίνει με την αριστερά. Η αριστερά, σας είπα, ότι έχει πέσει στα μισά περίπου της δύναμης που είχε από το παρελθόν. Με κυρίως κύριο θύμα τον σοσιαλιστικό χώρο. Αλλά και όλο το σύνολο της αριστεράς. Έχει κρίση οράματος, σοσιαλισμός, κομμουνισμός, δεν ξέρω τι, δεν λένε τίποτα. Αλλά υπάρχει και κρίση πολιτικής πρακτικής. Δηλαδή, η διαχείριση των πραγμάτων. Με κεντρικό θέμα, για να μην λέω πολλά, η ανεργία. Κανείς δεν ξέρει με ποια πρόταση θα καταπολεμηθεί η ανεργία. Σας αναφέρω χαρακτηριστικά ότι ο Μελανσό, που ήταν ο υποψήφιος της ανυπότακτης Γαλλίας, είχε βάλει την έμφαση στο να ιδρυθεί, θα ιδρύσει την έκτη γαλλική δημοκρατία. Και απασχολούσε το ακροατήριό του το πώς θα είναι η έκτη γαλλική δημοκρατία. Πώς οι εκλεγόμενοι θα είναι ανακλητοί, θα είναι ελεγχόμενοι από λαϊκά συμβούλια. Εν τω μεταξύ, όλα αυτά περνούσαν δίπλα από το κεφάλι των ανέργων. Διότι λέγανε πώς θα αυξηθεί η απασχόληση. Επειδή θα κάνουμε έκτη γαλλική δημοκρατία, θα αυξηθεί η απασχόληση. Λοιπόν, ο δε άλλος υποψήφιος, ο Αμό, απασχολούσε το κοινό του λέγοντας, μιλώντας για τις συνέπειες της ρομποτικής επανάστασης. Η πρόταση δε που έφερε από τον Πικετή ήταν να γίνει ένα ευρωκοινοβούλιο των χωρών του ευρώ. Ένα κοινοβούλιο των χωρών της ζώνης ευρώ. Οι άνεργοι δεν έβρισκαν τον εαυτό τους και τα προβλήματά τους μέσα σε αυτά που άκουγα. Λοιπόν, υπάρχει, διαμορφώθηκε μία αναντιστοιχία και παρόμοια είναι η πορεία της αριστεράς και στην Ισπανία. Υποδέμος οι οποίοι εμφανίζονταν να έχουν μία ανωδική πορεία προπολού, τον τελευταίο καιρό μάλλον, έχουν εγκατασταθεί σε πτωτική φάση, σαν να έχουν χτυπήσει τα δάνη. Και στις υπόλοιπες χώρες. Δηλαδή υπάρχει μία κρίση της αριστεράς. Να σας πω ένα κεντρικό θέμα. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει πώς αντιμετωπίζει η αριστερά τον Γκέιτς και το πρόβλημα του κοινωνικού κράτους. Αφενός, όταν έγινε το κοινωνικό κράτος, το έκανε η δεξιά, ο Ντεγκόλ το έκανε στη Γαλλία, υβριζόμενος από την αριστερά, λέγοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θέλει να ενσωματώσει τους εργάτες, τους εργαζομένους. Δεν το υπερασπίστηκε ποτέ η αριστερά το κοινωνικό κράτος και τώρα που διαβάλλεται και συρρυκνώνεται, κάποιοι το υπερασπίζονται, αλλά κάποιοι συνεχίζουν να το πολεμούν, λέγοντας ότι ο καπιταλισμός δεν θα το κάνει ποτέ, και ότι η μόνη λύση είναι να τελειώνουμε τον καπιταλισμό. Αυτά πρέπει να τα πάνε να τα εξηγήσουν στους ψηφοφόρους, οι οποίοι φαίνεται ότι απέχουν από τον απίθανο. Λοιπόν, και έρχομαι στο τέταρτο σημείο, που είναι το σημείο Μελανσόν. Ο Μελανσόν είναι ένιγμα, είναι μυστήριο, διότι αφενός προεξοφλήτω η αποτυχία του με 10-11% και εμφάνισε 19-20% στην προεδρική εκλογή. Αλλά ψυχραιμία, ηρεμία, στις βουλευτικές κατέβηκε πάλι στο 11. Και έγινε ένας άγριος ανταγωνισμός μεταξύ των συνιστοσών του χώρου της αριστεράς. Κανείς ποτέ δεν κατάλαβε πώς θα καταπολεμηθεί η ανεργία στη Γαλλία. Ο Μελανσόν έφτασε στο σημείο,
ξέρετε, έκανε το εγκόμιο της βολιβοριανής επανάστασης του Τσάβες, των χωρών εκεί πέρα, της Λατινικής Αμερικής, και επίσης η ασάφεια όσον αφορά την παραμονή της Γαλλίας στο ευρώ. Στο σημείο αυτό περνάω και στο πέμπτο και σημείο, Λεπέν. Η Λεπέν ήταν το φαβορί στην αρχή και πολλοί από αυτό το φόβο εστράφηκαν προς τον Μακρόν, αλλά τελικά ξεφούσκωσε. Και το ξεφούσκωμα χρονολογείται από την παρουσία της στο debate, στη μονομαχία, τηλεμαχία με τον Μακρόν. Η Λεπέν έριξε όλη την ευθύνη για την ανεργία στην παρουσία των αλλοδαπών στη Γαλλία, με την ιδέα ότι θα διώξουμε τους ξένους και θα πάρουμε τις δουλειές τους. Όμως δεν έπεισε τον κόσμο, διότι ο κόσμος δεν ενδιαφέρει να πάρει τις δουλειές του ξένου. Οι δουλειές που παίρνουν οι ξένοι είναι χαμηλής ποιότητας. Αυτό που θέλει ο κόσμος είναι να αυξηθεί η απασχόληση, όχι να πάρει ο ένας τη δουλειά του άλλου. Και πάνω σε αυτό, πώς η Γαλλία θα περάσει σε θετική ανάπτυξη, να αυξήσει τις θέσεις εργασίας, δεν υπήρχε πρόταση. Όσον αφορά το ευρώ, εκεί τα έκανε θάλασσα. Υποστήριζε την αποχώρηση της Γαλλίας από το ευρώ, μετά είπε δεν θα αποχωρήσουμε, αλλά μετά από ένα χρόνο που θα έρθουμε στα πράγματα θα κάνω δημοψήφισμα. Μετά τρίτη φάση, ότι θα έχουμε δύο νομίσματα. Οι μεγάλες επιχειρήσεις θα έχουν το ευρώ και οι άλλες το φράγκο. Κανένας δεν κατάλαβε τι σήμαινε αυτό το πράγμα. Το αποτέλεσμα ήταν ότι όλο το οικοδόμημα πήγαινε να στηθεί, ξεφούσκωσε. Και το κυριότερο, μετά το ξεφούσκωμα, υπάρχει οξύτατη βαθιά ρήξη στο εσωτερικό του χώρου. Με τον Φλωριάν Φιλιππό, τον υπαρχηγό, τον αντιπρόεδρο του κινήματος, ο οποίος επιμένει για το ευρώ, ενώ η λεπενική πλευρά και ο πατέρας της Λεπέν της λένε και η ίδια μην το θέτεις μπροστά, άστο, διότι δεν είναι δημοφιλές. Διότι πράγματι υπάρχει ένα πρόβλημα δημοφιλίας. Αλλά επιπλέον δεν αρκεί να λέει κανείς αυτό, πρέπει να έχει ένα πρόγραμμα, να δει τι θα κάνει. Αυτό που παρουσίασε ήταν ένα αλαλούμ σε σχέση με το νόμισμα. Λοιπόν, και φτάνω στο έκτο και τελευταίο σημείο. Μιλάω για μυστήρια. Το μυστήριο είναι πού πάει η γαλλική κοινωνία. Προς τα πού πάει. Λοιπόν, η απάντησή μου είναι ότι τα πράγματα είναι σε μία ρευστότητα. 62% στις εκλογές φάνηκαν ότι ήταν 58-57% η αποχή και το υπόλοιπο 4% ήταν τα λευκά και άκυρα. 62. Δηλαδή τα έγκυρα ήταν μόνο 38%. Εκεί υπάρχει κοινωνία. Ναι. Συμβουλευτική. Ναι. Λοιπόν, αλλά η κοινωνία δεν είναι μόνο το να λέει κάποιος όχι, εγώ για να διαμαρτυρηθώ δεν πάω να ψηφίσω. Σας υπενθυμίζω ότι τότε που ιδρύθηκε η δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο και όλοι σε αυτήν αναφέρονται, η ψήφος δεν ήταν δικαίωμα μόνο, ήταν και υποχρέωση. Ο πολίτης έχει και υποχρεώσεις. Γιατί πολλής λόγος γίνεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα του ατόμου, του ανθρώπου, των μειονοτήτων, δεν ξέρω. Και κουβέντα για τις υποχρεώσεις τους. Στη δημοκρατία υπάρχουν και υποχρεώσεις. Και πρέπει κανείς για να κρατιέται η δημοκρατία, να αντιδράσει στο πλαίσιο της δημοκρατίας. Δεν είναι αντίδραση αυτή να πεις φεύγω και δεν μετέχω σε τίποτα. Αυτό δεν είναι υπέρ της δημοκρατίας. Αυτό είναι υπονόμευση της δημοκρατίας. Λοιπόν, η Γαλλία φυσικά, όπως είπε ο Μιχάλης στην αρχή, μετά από τους 6 γύρους που έγιναν, πάμε τώρα στον 7ο που είναι η αναμέτρηση με την κοινωνία. Και αυτός είναι ανοιχτός. Δεν μπορεί να γίνει καμία πρόβλεψη, αλλά υπάρχουν δυνάμεις της κοινωνίας οι οποίες δεν θα αφήσουν να περάσει
το σχέδιο απορρίθμισης ευελικτοποίηση των πάντων, κατάργηση των συμβολαίων εργασίας αορίστου χρόνου σε ΔΕΗ. Λοιπόν, δεν θα αφήσουν. Και για να τελειώνω, υπάρχει ένα παράδοξο, αγαπητοί φίλοι. Η Γερμανία, έχοντας εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις Hartz, τι έχει πετύχει. Επέτυχε να γίνει πλεονασματική στο εξωτερικό της ισοζύγιου. Πώς έγινε αυτό? Γιατί περιέκοψε το κόστος εργασίας, δηλαδή την κατανάλωση, δηλαδή την εσωτερική ζήτηση, την περιέκοψη, με αποτέλεσμα να περιοριστούν οι εισαγωγές. Και έτσι βγάζει πλεονάσματα. Αλλά από πού τα βγάζει? Από τις άλλες χώρες, όπως η Γαλλία, που δεν έχουν κάνει τη μεταρρύθμιση αυτή. Εάν αυτές οι χώρες κάνουν τη γερμανική μεταρρύθμιση, τότε θα πάψει η Γερμανία να βγάζει πλεονάσματα από αυτές και θα γίνει η αντίστροφη κίνηση. Ή θα εξουδετερώσουν τα πλεονάσματα. Δηλαδή, εάν η Γαλλία περικόψει την εσωτερική ζήτηση, το κοινωνικό κράτος, την κατανάλωση, την κοινωνική προστασία, τότε θα εισάγει λιγότερα και θα έχει πλεονασματικό ισοζύγιο με το εξωτερικό. Και τότε από αυτό θα χάσει η Γερμανία. Η Γερμανία επιμένει να εφαρμόσει το δικό της πρόγραμμα στις άλλες χώρες, το δικό της μοντέλο, από το οποίο θα χάσει η ίδια. Διότι η Γερμανία, και θα πρέπει να κλείνω, έγινε Γερμανία στο μοντέλο αυτό, επειδή οι υπόλοιπες χώρες δεν είναι η Γερμανία. Εάν γίνουν και όλες Γερμανία, τότε η Γερμανία θα πάψει να έχει τα ωφέλη που έχει σήμερα από το δικό της μοντέλο. Και αυτή είναι η ειρωνία της ιστορίας. Ευχαριστώ.